Εγώ θεωρώ ότι είναι αναλώσιμη η Ουκρανία. Δυστυχώς. Δυστυχώς, γιατί μιλάμε για ανθρώπους, και εκτιμώ ότι η Ρωσία δεν θέλει να πάει σε ψυχρό πόλεμο. Γιατί δεν θέλει να πάει σε ψυχρό πόλεμο? Διότι θα το χάσει, κύριε Σαχίνη. Είναι μια κρίση της Ρωσίας με μέρος της Δύσης. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, η Δύση δεν έχει συνοχή αυτή τη στιγμή απέναντι στην Ρωσία. Άκρως αποκαλυπτική ήταν η εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη γύρω από τις ραγδαίες εξελίξεις στο μέτωπο της έντασης των σχέσεων ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ρωσίας με επιφαινόμενο την Ουκρανία. Το υλικό στοιχείο στην Οδυσσό με υπομονή περιμένει ψύχρεμα όπως όλοι οι Οδεσίτες. Εκτιμούμε ότι δεν θα υπάρξει κλιμάκωση πολεμική, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Θεωρώ ότι από πλευράς Ρωσίας οι στόχοι είναι δύο. Να μην γίνει επίθεση εναντίον των αποσχιστισών περιοχών του Ντονμπάς. Προσπαθεί λοιπόν να κρατήσει την πίεση για όσο δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα, έτσι ώστε να αυξάνονται ταυτόχρονα οι τιμές της ενέργειας. Σύντομα στη Λευκορωσία θα έχουμε δημοψήφισμα για την αλλαγή του συντάγματος, σε κατευθύνσεις οι οποίες κανείς δεν πρόκειται να εκπλαγεί ότι θα είναι περισσότερο αυταρχικές, με στόχο να μπορεί η Ρωσία να ελέγχει πλήρως το εγγύς εξωτερικό της. Και αυτό μας λέει κάτι και για το που θα κάτσει μπίλια όσον αφορά μια συμφωνία σε ενδεχόμενη νίκη της διπλωματίας. Θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη περίοδος, δεν φεύγει, δεν αποκλιμακώνεται η κρίση τόσο εύκολα. Θα είναι μια αργή διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα θα πλασάρουν και οι μεν και οι δε στον κόσμο ότι και οι δύο είναι νικητές. Ο Γιώργος Σαχίνης παρουσίασε χάρτες για τους αγωγούς φυσικού αερίου που διέρχονται από την Ουκρανία, μέσω των οποίων χώρες της Ευρώπης εισάγουν εκατοντάδες δισκυβικά μέτρα φυσικού αερίου το χρόνο, αναδεικνύοντας πώς το ράλι στις τιμές του φυσικού αερίου παίζει το δικό της κομβικό ρόλο στις πολυσύνθετες εξελίξεις. Σήμερα η Γερμανία προμηθεύεται 55 δισκυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Το αέριο αυτό προέρχεται, ακούστε κύριε Μάζη, από μακροχρόνιες συμβάσεις, οι οποίες είναι 3, 4, 5 φορές σε σχέση με τις άμεσες αγορές του χρηματιστηρίου που εσείς θεσπίσατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και 7 φορές χαμηλότερες. Η Ευρώπη εισάγει σε διάφορες μορφές, είτε LNG είτε φυσικό αέριο σε αέρια μορφή, εισάγει γύρω στα 330 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το χρόνο. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη εμφανίζεται να λαμβάνει από αυτές τις εισαγωγές το 40% τουλάχιστον από τη Ρωσία. Η Ευρώπη δεν μπορεί να στερηθεί αυτής της ποσότητας του αερίου της Ρωσίας. Δεν μπορεί να επιβιώσει. Αυτό ευσυκτοδός το βλέπει η Αμερική και προσπαθεί με τα κριτήρια τα δικά της να το αποτρέψει. Εκλεκτοί καλεσμένοι κατέθεσαν τη δική τους οπτική για τα γεγονότα στην Ουκρανία, όπως και για τα βήματα των μεγάλων δυνάμεων στη γεωπολιτική και οικονομική σκακέρα. Το μέλλον του επόμενου αιώνα είναι η συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Από εκεί και μετά, εκείνος ο οποίος είναι ο πραγματικός ανταγωνιστής είναι η Κίνα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να μην ρίξουμε τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας,